Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ ζωντανά στο κεντρικό ενημερωτικό δελτίο του 975. Εκπέμπουμε ζωντανά για σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, λίγα λεπτά μετά τις 9. Για όλο τον νομό Βιωτίας, εδώ ο μεγάλος σταθμός της ενημέρωσης, όπως σας έχουμε υποσχεθεί, κοιτάμε πάντα να βγάζουμε ανθρώπους που αγαπάμε, εκτιμάμε ιδιαίτερα και ανθρώπους που τους αγαπάτε και τους εκτιμάτε κι εσείς, μέσα από διάφορους έτσι, διαγωνισμούς, για να βγαίνουν στον αέρα και να μιλάνε μουσική και προσωπικότητες που πραγματικά με το ήθος αλλά και με το σπουδαίο ταλέντο τους, και το πιο σημαντικό είναι αυτό το οποίο αναφέρουμε, το ήθος, έχουν το δικό τους πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στην καλή ελληνική μουσική. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Βαγγέλη τον Γκαζατζή. Βαγγέλη, καλημέρα από τη Θήβα. Καλημέρα Παναγιώτη. Τι κάνουμε? Καταρχάς σε βρίσκουμε έτσι λίγο σε μια περίοδο, ξεκουράζεσαι μετά από ένα πολύ έντονο φετινό καλοκαίρι, έτσι? Ναι, ναι, ήταν και ο χειμώνας και το καλοκαίρι ήταν μάχημα. Ναι. Παίξαμε αρκετά. Πώς πήγε? Καλά, μια χαρά. Ήταν καλή χρονιά φέτος. Ναι. Για μας. Κινηθήκαμε και ήταν καλό αυτό για μας. Είχε και ανταπόκριση από τον κόσμο. Ναι. Έμαθε κόσμος. Ναι. Το πιο ωραίο, το πιο σημαντικό είναι αυτό. Ναι, αυτός είναι ο σκοπός. Να σε μάθουν όσοι περισσότεροι γίνεται. Καλά, ούτως ή άλλως το ότι είσαι ένα πρόσωπο δίπλα στον πολύ σπουδαίο Γιάννη Χαρούλη δεν το συζητάμε, έτσι. Δεν υπάρχει θέμα αν σε έχουν μάθει ή δεν σε έχει μάθει όλη η Ελλάδα πλέον. Καλά, εντάξει, δεν νομίζω. Ας είπαμε, ας κόψουμε κάτι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, τώρα στην αρχή είμαστε, σιγά σιγά. Ναι. Καταρχάς, με αφορμή των εμφανίσεων στο ρυθμό stage 4 και 11 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι, με ναι. Την πολύ σπουδαία Φωτεινή Βελεσιώτου, πες μας λίγα λόγια. Τι θα δει ο κόσμος καταρχάς, τι θα ακούσει, αν παρουσιάσετε κάτι καινούριο και πώς, ναι. Και πώς είναι δηλαδή να δουλεύεις και δίπλα στη Φωτεινή τη Βελεσιώτου. Θέλω να μου πεις. Καλά, αυτό είναι... Είναι εμπειρία. Η Φωτεινή είναι φοβερός άνθρωπος. Γενικά έχουμε πάθει πλάκα όλοι πάντα και τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε φιλαράκια δηλαδή κανονικά. Mm-hmm. Εκεί πέρα τώρα θα παίξουμε κομμάτια από τα δικά μου, κομμάτια από τις, δισκογραφικές δουλειές που έχει κάνει η Φωτεινή. Και φυσικά και πολλά άλλα από αυτά που μας αρέσουν, ξέρω εγώ, Νικόλα Άσημο, σημερινούς κολυμπητές, Θανάση Παπακοσταντίνου, κάποια ρεμπέτικα, ό,τι προκύψει δηλαδή μετά. Ναι. Παραδοσιακά. Ναι, ξέρεις, σε έχουν χαρακτηρίσει, πες κάτι διαφορετικό, ροκ με παραδοσιακή... θα λέγαμε εμείς μορφή, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορεί να βάλει κάποιος έναν μουσικό συνθέτη ή έστω τραγουδοποιό, που θέλω να μου το πεις στην επόμενη ερώτηση αυτό, τι σημαίνει για σένα η έννοια τραγουδοποιός, μια ταμπέλα, απλά είναι μουσική, έτσι, τα πράγματα, είναι απλά μουσική, καλή μουσική. Ναι, ναι, εντάξει, είναι λίγο δύσκολη η ιστορία αυτή με τις ταμπέλες, αλλά εντάξει, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έτσι. Αντί να λέμε και για αυτό το έντεχνο, ας πούμε, που είναι και αυτό περίεργος όρος, είναι έτσι, χρησιμοποιούμε κάποια παραδοσιακά όργανα, ροκάρουμε και λίγο. Ναι. Οπότε βγαίνει λίγο αυτό το παραδοσιακό ροκ. Λοιπόν, παίζουμε μια επιλογή μιας ακροάτριας, λέγεται το παραμύθι της βροχής, Μαρίνα Δακανάλη, έτσι το χαλί που ακούγεται από κάτω. Να σε πάω λίγο στο παρασκήνιο, το πώς γράφτηκε το τραγούδι. Καταρχάς, στίχη Γιώργος Γκόνιας, έτσι, ο καλός φίλος. Ναι, ναι. Και μουσική η δικιά σου. Ναι. Αυτό γράφτηκε με αφορμή... Γράφτηκαν οι στίχοι πρώτα, τους έγραψε ο Γιώργος με αφορμή το παραμύθι της βροχής στο βιβλίο που έγραψε η Τέση Μπάιλα. Ναι. Το οποίο είναι, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, στο βιβλίο είναι και η ιστορία έτσι περίεργη, γιατί μιλάει για την Ιαπωνία
και μάλιστα για τη Φουκουσίμα και όλες, και μιλάει πριν γίνει ο σεισμός. Έχει την ιστορία του σεισμού που γίνεται, ας πούμε, κάπως προφητικό θα λέγαμε το βιβλίο. Ναι. Ναι. Και μιλάει για αυτό το πράγμα. Και μου το έδωσε, διάβασα και εγώ το βιβλίο, μου έδωσε τους στίχους ο Γιώργος και έβαλα και εγώ τη μουσική. Τι είναι έτσι ένα ξεχωριστό κομμάτι, πιστεύω. Ναι. Και θέλω έτσι να σε πάω λίγο στην έννοια τραγουδοποιός, μια έννοια την οποία την έκανε πράξη ο θρύλος ο Μάνος ο Λοΐζος, και την ακολουθούν και λίγο και πιο νεότεροι δημιουργοί, όπως είναι ο Πέτρος ο Δουρδουμπάκης, ο Γιώργος Σταυρακάκης και άλλοι. Τι σημαίνει για τον Βαγγέλη Καζαντζή η έννοια τραγουδοποιός? Ναι. Εντάξει, τραγουδοποιός για μένα είναι αυτός που γράφει τα τραγούδια μόνος του ο ίδιος, και μιλάμε για τραγούδια, γι' αυτό εγώ το διαφοροποιώ από το συνθέτη κιόλας. Ναι. Ότι ο τραγουδοποιός γράφει τραγούδι, το οποίο είναι κάτι πιο, μια πιο μικρή φόρμα, ας το πούμε, σύνθεσης, δεν είναι κάτι τόσο πολύπλοκο όσο είναι η σύνθεση. Αυτό και συνήθως, ας πούμε, ο τραγουδοποιός λέει και τα τραγούδια του, τα τραγουδάει. Αυτό πιστεύω εγώ ότι είναι. Έχεις μια συγκεκριμένη σκέψη πάνω στην ευρύτερη έννοια την οποία την έκανε πράξη. Αν δεν κάνω λάθος, και ο Νικόλας ο Άσημος ήταν τραγουδοποιός, έτσι? Ναι, ναι, εντάξει, πολύ είναι, ναι. Ξέρεις, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο να βγάζεις δικά σου τραγούδια για να βγαίνεις και να τα λες κιόλας. Έχεις μια συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα. Και τα λες, μπορεί πολλές φορές να τα λες και καλύτερα. Ναι, ίσως, ναι, ναι. Όταν είναι δικά σου τα τραγούδια, πολλές φορές και κάποιοι, ας πούμε, το έχουμε δει αυτό, δηλαδή, πολλοί που δεν έχουν και καμία αντικειμενικά ιδιαίτερη ιδιαίτερα φωνή, ξέρω εγώ, καλή, σωστή και τέτοια, πολλές φορές τα λένε καλύτερα από κάποιους τραγουδιστές που αντικειμενικά είναι πολύ καλοί. Βαγγέλη, να σε ρωτήσω. Η ψυχή και όλα που βάζουμε. Σίγουρα. Θέλω να σε ρωτήσω, χώροι στην, εντάξει, πέρα από τις ανοιχτές συναυλίες και οτιδήποτε κάνετε, υπάρχουν ώστε να μπορέσετε να μπαίνετε στη διαδικασία και να δίνετε ευκαιρία σε νέους δημιουργούς, νέους μουσικούς στην Ελλάδα? Νομίζω πως γενικότερα τώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχουν χώροι, και ειδικά στην επαρχία πάντα υπήρχε πρόβλημα. Στην Αθήνα έχουν κλείσει αρκετοί χώροι. Ναι, και όχι, δεν υπάρχει κάτι σοβαρό, ας πούμε. Όπως ήταν ο Πυρήνας, π.χ., να σου δώσω εγώ ένα παράδειγμα. Ναι, ναι, ο Πυρήνας, που και εγώ εκεί ξεκίνησα, στον Πυρήνα. Ναι. Ήταν ένας πολύ καλός χώρος, ας πούμε, για νέους καλλιτέχνες. Είσαι λάτρης του διαδικτύου, στο να μοιράσεις τη μουσική σου, ή ακόμα είσαι στην επιλογή το να υπάρχει, ρε παιδί μου, και ένα χειροπιαστό CD? Είμαι πιο παραδοσιακός τύπος. Ναι, θέλω το CD. Θέλω να πιάνω στα χέρια μου το CD. Το προτιμώ αυτό. Τώρα, μέχρι πότε θα μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δεν ξέρουμε. Και μέχρι πότε θα υπάρχει και οικονομική άνεση να το κάνουμε, δεν ξέρω. Υπάρχουν... Το προτιμώ αυτό. Και ακόμη περισσότερο προτιμώ το βινήλιο κιόλας. Ναι, αυτό. Καλά, είναι και πιο ακριβό το βινήλιο και σε κόστος. Και σε... Yeah. Απλά έχει μια άλλη ιδιαίτερη μαγεία το να μπαίνει στη διαδικασία για να βγάζεις δουλειά σε βινήλιο, έτσι. Απλά είναι πιο ακριβώς το κόστος για τον κόσμο. Ναι, είναι πιο ακριβό. Πια τώρα δεν ασχολείται. Αν και τώρα τελευταία έχει αρχίσει και ανεβαίνει το βινήλιο. Ναι. Αλλά γενικότερα, εντάξει. Είναι πολλοί κόσμος, ειδικά τώρα τα νέα, τα παιδιά, δεν νομίζω ότι έχουν, μπορεί να μην ξέρουν και το pick-up, ας πούμε, όπως είναι. Ναι.
Καταρχάς το 2010, για τους ακροατές που ρωτάνε, ο Βαγγέλης Καζαντζής κυκλοφόρησε ένα κατ' εμέ πολύ εντυπωσιακό άλμπουμ με τίτλο «Της γης στο μυστικό», σε στίχους Γιώργου Γκόνια, και συμμετέχει ένας από τους μεγαλύτερους όλων, ο Ψαραντώνης, ο αδερφός του Άιμις του Ξυλούρη, του Νίκου Ξυλούρη, ο Απόστολος Ρίζος, και η πολύ σπουδαία ερμηνεύτρια η Μαρίνα Δακανάλη. Πες μου λίγο για τον Ψαραντώνη, Βαγγέλη. Ναι. Πώς τον επλησίασες και πώς δέχτηκε, ξέρεις, είναι, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν και την... τουλάχιστον, αν δεν έχεις να πεις κάτι, δεν συμμετέχουν, έτσι, δεν βοηθάνε στην προσπάθεια. Ναι, τι να πω, δεν ξέρω, ίσως. Εντάξει, γενικά ο Ψαραντώνης δεν το συζητάνε, είναι μεγάλη μου η τιμή που είπε τραγούδια μου. Τίποτα, και εγώ τον πλησίασα, πήγα σε κάποιο live του και του έδωσα τα κομμάτια σε demo που τα είχα τότε, και δεν θυμάμαι τώρα πως έγινε ακριβώς, αλλά κάπως πήρα το τηλέφωνό του και μιλήσαμε μετά από κάποιες μέρες και ναι, τα είπε, δέχτηκε ας πούμε, και κανονίσαμε και τραγούδησε. Εντάξει, γενικά ο Ψαραντώνης είναι, και αυτός είναι μεγάλη περίπτωση, έτσι, πολύ, πολύ απλός άνθρωπος και περίεργος ταυτόχρονα, αλλά είναι πολύ καλός, πολύ καλός και Ψαραντώνης. Ναι. Το ότι έχουν φύγει προσωπικότητες όπως είναι ο Λοΐζος, όπως είναι ο Αντώνης ο Βαρδής, και άλλα πρόσωπα, να πιάσουμε δηλαδή από τον Πυθικότη, τον Καζαντζίδη και όλα αυτά, πιστεύεις ότι υπάρχει τουλάχιστον αυτή η μαγιά στο καλό ελληνικό ποιοτικό τραγούδι, ώστε να μπορέσει να ξανασηκωθεί πάλι? Εντάξει, τέτοιες μορφές είναι πολύ δύσκολο να ξαναβγούν, έτσι, δεν το συζητάμε. Βλέπεις δηλαδή, ακούς νέα πράγματα, δηλαδή όπως ο Χαρούλης π.χ., που είναι και ένας από τους συνεργάτες σου. Ναι. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν πράγματα, ναι, σίγουρα βγαίνουν καινούργια πράγματα, και αυτοί που υπάρχουν, που είναι και για μας πιο παλιοί, αλλά είναι τώρα, ας πούμε, ο Φανάσο Παπακοσταντίνου, ναι, ο Σοκράτης ο Μάλαμας, όλοι οι Χαΐνιδες, οι χειμερινοί κολυμβητές, είναι, εντάξει, νομίζω ότι είναι τεράστια ονόματα και έχουν δώσει πολλά πράγματα στο ελληνικό τραγούδι. Τώρα και εμείς σιγά σιγά, ό,τι, δεν ξέρω, αυτό τώρα θα κρίνει ο κόσμος. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, γράφουμε και εμείς, θα δούμε, θα δείξει τι θα γίνει. Δισκογραφικές υπάρχουν για να στηρίξουν αυτές τις προσπάθειες? Και οι δισκογραφικές δεν υπάρχουν με την έννοια όπως ήταν παλιότερα, που και εγώ δηλαδή δεν καινούριος είμαι, δηλαδή και εγώ τώρα δεν είναι ότι πρόλαβα την κατάσταση την παλιά, αλλά οι μεγάλες δισκογραφικές που κάνανε και κάποια πράγματα στην ουσία δεν υπάρχουν. Υπάρχουν αρκετές μικρές που κι αυτοί δεν μπορούν να κινηθούν, δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν. Και από αυτή την πλευρά έχει δυσκολέψει νομίζω πολύ η κατάσταση. Έχει πάει το πράγμα στην ουσία σε παραγωγές, δηλαδή τις κάνει ο καθένας μόνος του, ας πούμε, για να ναι, βγάλει. Τις πληρώνεται δηλαδή από τα χρήματα δικά σας, από την τσέπη σας. Ναι. Τώρα παρόλα αυτά, εντάξει, εγώ το πρώτο δοσιντή το έβγαλα με μικρή εταιρεία, το δεύτερο βγήκε στην EMI. Δεν το περίμενα κι εγώ, προέκυψε στην πορεία. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, παρόλα αυτά δικιά μου παραγωγή ήταν, εγώ το ξεκίνησα αυτό, απλά έτυχε και βγήκε στην EMI. Βοήθησαν μετά, ας πούμε, από ένα σημείο και μετά. Βαγγέλη, λέει μια Κροάτρια να την ενημερώσεις πώς είναι, πώς, να το θέσω διαφορετικά δηλαδή, πώς εξηγείς το φαινόμενο Χαρούλη σε όλη την Ελλάδα? Όχι, είναι δύσκολα. Τι να πω. Εντάξει, ο Χαρούλης σίγουρα είναι μία από τις καλύτερες φωνές που υπάρχουν τώρα.
Αυτό είναι γεγονός δηλαδή. Τι να πω, δεν ξέρω τι γίνεται με το Χαρούλη, πώς έχει γίνει, ναι, αυτό το και σχετικά απότομα. Αλλά σίγουρα το αξίζει σαν φωνή. Είναι και οι συνεργασίες με το, η συνεργασία με το Θανάση που έχει παίξει φαντάζομαι σημαντικό ρόλο. Και ίσως είναι αυτός ο συνδυασμός που της εποχής τώρα που περνάμε με τη σύγκριση που ίσως να γίνεται με το Γιάννη, με το Ξυλούρι που μοιάζει λίγο η φωνή. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει κάτσει και το timing, ας πούμε, που λένε με αυτό που βγάζει ο Γιάννης, με τη φωνή και ο συνδυασμός που έχει του νέου, του rock με το παραδοσιακό, με το κριτικό, με όλο αυτό το πράγμα. Καλά, έχει και συνεργάτες Βαγγέλης Καρατζής και τους υπόλοιπους πίσω, έτσι, που έχουν και εκείνη τη δικιά τους τη βαρύτητα και την δικιά τους την προσωπικότητα. Θέλω λίγο έτσι να φύγω λίγο από αυτή την ερώτηση. Ραδιόφωνο ακούς? Κάτι ακούω, ναι. Πιστεύεις ότι για όλη αυτή την κατάσταση όπως έχουν φτάσει τα πράγματα έπαιξε ρόλο και όλη αυτή η κουλτούρα την οποία μετέδιδαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δυστυχώς φτάσαμε στο να στον πάτο, δηλαδή πιο κάτω δεν πάει ρε παιδί μου, πέρα από την κοινωνική, αλλά φτάσαμε και στα πολιτιστικά πράγματα, γιατί κάποτε λέγανε οι παλιοί, δείξε μου τι τραγούδι ακούς για να σου πω και ποιος είσαι, ή να το μεταφράσουμε αλλιώς, δείξε μου το φίλο σου. Τώρα το έχουν κάνει κυρίως στο θέμα του πολιτισμού. Ναι, ναι. Γενικά, ναι, θυμιζόμαστε για την άθλια μουσική κουλτούρα που έχουμε, νομίζω. Δηλαδή αυτό το σκυλοπόπ που έχει κυριαρχήσει στη χώρα μας είναι πρόβλημα. Και εμένα με προβληματίζει. Ναι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Θα αλλάξει. Το ραδιόφωνο παίζει, δηλαδή όντως αν το ανοίξεις. Γι' αυτό εγώ για χρόνια δεν άκουγα. Ναι. Στη Λαμία μεγάλωσα κι εγώ, ας πούμε. Στη Λαμία δεν υπήρχαν σταθμοί σοβαροί στην επαρχία. Οπότε αργότερα με το ίντερνετ άρχισα να ακούω κυρίως ραδιόφωνο, μέσω ίντερνετ. Και εδώ στην Αθήνα έχει κάποιους σταθμούς καλούς. Αλλά πάλι οι σταθμοί είναι λίγοι. Είναι ελάχιστοι που είναι σωστοί. Κάποιοι που ήταν το δεύτερο πρόγραμμα, ας πούμε, πάει. Ναι. Έχουμε θέμα με το ραδιόφωνο και αυτό φυσικά σημαίνει ότι και σε αυτό το τομέα δεν υπάρχει βήμα για τους καλλιτέχνες, τους νέους ειδικά. Σε επηρέασε η καταγωγή σου? Καταρχάς γεννήθηκε στη Λαμία, μεγάλο στη Λαμία. Να θέσω έτσι λίγο διαφορετικά την ερώτηση. Σε επηρέασε η καταγωγή σου και κυρίως τα ακούσματα ώστε να κάνεις κάτι το ιδιαίτερο με το δικό σου ήχο? Σίγουρα θα με επηρέασε. Τώρα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται συνειδητά. Αυτό. Ασυνείδητα περνάνε κάποια πράγματα, πιστεύω. Εντάξει. Σίγουρα έχω τώρα περισσότερο. Είναι η Λαμία, είναι και το χωριό που επηρεάζει σε αυτά τα πράγματα που έχεις και περισσότερη επαφή με τη φύση. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα, ναι, όλα παίζουν ρόλο σε αυτό που θα βγει. Μου λέει μια ακροάτρια η Αναστασία ότι ο Βαγγέλης ο Καζαντής έχει μια ιδιαίτερη αγάπη, λέει, προς την Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κόνιτσα. Αληθεύει? Εντάξει, είναι πολύ όμορφο μέρος και γενικότερα, όχι μόνο η Κόνιτσα, η Ήπειρος. Ναι, ναι. Ήμασταν και το καλοκαίρι τώρα, περάσαμε πολύ καλά. Εκεί παίξαμε στο γεφύρι από κάτω.
Ναι. Ήταν ένα από τα, ίσως το καλύτερο φεστιβάλ εκεί πέρα. Είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι για να κλείσουμε λίγο για τη σημερινή κουβέντα. Να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι οι προσωπικές δουλειές του Βαγγέλη Καζατζή είναι της Γης στο Μυστικό το 2010, το οποίο κυκλοφόρησε, και το Έξω από τα Μέτρα 2014 μέσα από τη Μήνος EMI. Βαγγέλη, πού μπορούν να σε βρίσκουν οι ακροατές? Έχεις κάποιο site, κάποια social media τα οποία μπορούν να επικοινωνούν και να μαθαίνουν και τις δουλειές σου αλλά και τις εμφανίσεις σου σε όλη την Ελλάδα? Εντάξει, site δεν έχω. Μέσω Facebook. Ναι. Μέσω Facebook, αν το ψάξουν, υπάρχει η σελίδα όπου ανακοινώνονται οι εμφανίσεις. Βαγγέλης Καζατζής Official, έτσι να πούμε. Ναι, ναι, τώρα δεν γράφει official, ναι, Βαγγέλης Καζατζής, αν πατήσουν, ναι, στη σελίδα ανακοινώνονται εκεί τα... Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας με τον Βαγγέλη στις 4 και 11 Οκτωβρίου στο Ρυθμό Stage. Ώρα έναρξης, Βαγγέλη, τι ώρα ξεκινάει? Και κάποιοι φίλοι ρωτάνε και για το εισιτήριο, πόσο κάνει στην είσοδο, αν υπάρχει και προπόληση. Δεν ξέρω τώρα αν... Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω τίποτα. Ωραία. Λογικά κατά τις 10 η ώρα θα ξεκινάει αυτό. Λοιπόν, και να σου πω την αλήθεια, το εισιτήριο το πολύ 10 ευρώ θα είναι, αλλά δεν ξέρω, δεν το έχω δει, με πιάνεις αδιάβαστο. Ναι. Δεν το ξέρω. Θα το κοιτάξουμε εμείς να ενημερώσουμε λίγο και τους ακροατές. Η ώρα έναρξης είναι στις 10.30. Να πούμε λίγο για την εκδήλωση που ρωτάτε. Τώρα θα σας ενημερώσουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε και κάποια πρόσκληση. Εδώ μια προσφορά του 1.75 για όλους τους φίλους, ώστε να πάτε να δείτε την πολύ σπουδαία την Φωτεινή Βελεσιότου και τον Βαγγέλη Καζαντή στο Ρυθμό Stage τα Σάββατα 4 και 11 Οκτώβρη. Λοιπόν, Βαγγέλη, ένα μήνυμα για τους ακροατές για να κλείσουμε λίγο. Η αυλαία σε σένα. Τι να πω εγώ, να μας δώσει καλά, να πω γενικότερα να είναι καλά ο κόσμος και να μπορεί να ακούει ωραίες μουσικές. Δεν ξέρω τι να πω, και να γενικότερα να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε. Ναι. Βλέπεις να ξεφεύγουμε? Δεν ξέρω, δύσκολα τα πράγματα θα βλέπω. Τουλάχιστον... Δύσκολα, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή τι θα γίνει. Να βγάζετε καλά τραγούδια, λέει μια φίλη ακροάτρια, παρέα λέει με τον Ψαραντώνη και τους υπόλοιπους και τον Γιάννη τον Χαρούλη, για να μπορούμε, λέει, να αντέχουμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε την καλημέρα μας και ελπίζουμε κάποια στιγμή να έρθεις και στη Θήβα εδώ να τα πούμε για από κοντά, να ανταμώσεις και εσύ με τους ακροατές. Έγινε, βεβαίως, γιατί όχι. Λοιπόν, αυτός ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Βαγγέλης Καζατζής. Την καλημέρα μας όλους.